Καλησπέρα. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση σήμερα. Ελπίζουμε να είναι χρήσιμα αυτά που θα πούμε. Να ξεκινήσουμε λίγο να πούμε για την Ελλάδα, πώς πήγαμε από εξαγωγές και γενικά για το εμπορικό ισοζύγιο της Ελλάδας για το 2018. Το 2018 ήταν μια εξαιρετική χρονιά για τις εξαγωγές. Πιάσαμε το high score όλων των εποχών. Όπως βλέπετε στον πίνακα αυτό, ήμασταν στα 3,5 δις σε σχέση με τα 29 περίπου του προηγούμενου έτους. Είχαμε αύξηση κοντά στο 16%. Αντίστοιχα όμως και οι εισαγωγές, παρόλο που το νούμερο ξεκελάει το 9,5% αύξηση, το 9,5% ήταν παραπάνω από το 16%, με αποτέλεσμα το ένα ήταν 4,5, το άλλο ήταν 4,7 δισεκατομμύρια ευρώ, με αποτέλεσμα το εμπορικό ισοζύγιο της χώρας να επιδεινωθεί στο τέλος του χρόνου κατά 200 εκατομμύρια, αλλά σε κάθε περίπτωση ήμασταν ελαφρά χειρότεροι. Η ίδια τάση συνεχίζεται και το 2019. Δηλαδή, είμαστε καλύτερα στο πρώτο 9 μήνο, όπως βλέπετε εδώ, με 25 εκατομμύρια εξαγωγές σε σχέση με 24,7 600 εκατομμύρια πάνω. Όμως, το πρόβλημα το μεγάλο είναι ότι πάλι οι εισαγωγές είναι περισσότερες, η αύξηση των εισαγών είναι περισσότερη από την αύξηση των εξαγών, με αποτέλεσμα την περαιτέρω επιδείνωση του εμπορικού ελλείμματος. Εδώ βλέπουμε τη διάρθρωση των εξαγωγών της Ελλάδας, δηλαδή αυτά τα 25,5 δις του πρώτου 9 μήνου, τα πετρελοειδή είναι περίπου το 1/3, κοντά στα 8,5 δις, τα βιομηχανικά υλικά, τα τρόφιμα, χημικά, μηχανήματα και όλες οι υπόλοιπες κατηγορίες. Το ίδιο πράγμα το βλέπουμε και σε μορφή πίτας. Το 1/3 που είπαμε πριν είναι τα πετρελοειδή, με ακολουθούν τα βιομηχανικά και τα τρόφιμα με 15 και 14%. Και το ίδιο σαν μεταβολή από χρονιά σε χρονιά. Εδώ βλέπουμε στην Ελλάδα τους κυριότερους προορισμούς. Ποιοι είναι οι κυριότεροι προορισμοί? Ιταλία, Γερμανία, Κύπρος, Τουρκία, Βουλγαρία. Επειδή μου είχε γίνει και μία ερώτηση νωρίτερα, αν η απόσταση που έχουμε από το κέντρο επηρεάζει θετικά ή αρνητικά τις εξαγωγές, βλέπουμε ότι οι 4-5 πρώτες χώρες, εδώ είμαστε ακριβώς στο κέντρο των 4 χωρών αυτών. Δηλαδή, αν πάρουμε ένα τρίγωνο, τετράγωνο μεταξύ Μονάχου, Μιλάνου, Σόφιας, Κωνσταντινούπολης, εμείς είμαστε ακριβώς εδώ στη μέση. Άρα δεν σημαίνει ότι επειδή είμαστε μακριά από το κέντρο αυτό είναι αρνητικό. Ίσα-ίσα μπορούμε να το αξιοποιήσουμε αντίστροφα με θετικό πρόσημο. Τώρα, κοιτάμε πάλι την Ελλάδα σαν μερίδια. Είναι σχεδόν τα ίδια μερίδια με αυτά που είχαμε δει και στο πρώτο 9 μήνο. Τα ίδια μερίδια είναι και στην Ελλάδα σαν Ελλάδα. Και η μεταβολή αυτή, μην βλέπετε λίγο τα πετρελοειδή. Τα πετρελοειδή είναι ανώμαλη κούρμπα, επειδή επηρεάζονται πολύ και από τις διεθνείς τιμές των πετρελαίων. Αλλά όπως και να είναι, σε όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες, και στα τρόφιμα και στα χημικά και στα μέταλλα και στις μηχανές, έχουμε αυξητική πορεία. Στους κυριότερους προορισμούς, όπως είπαμε πριν, τα μερίδια ποια είναι? Η Ιταλία, Γερμανία, Τουρκία, Κύπρος, Λίβανος είναι συγκεκριμένη κατηγορία στο Λίβανο, είναι βασικά τα πετρελοειδή. Και εδώ βλέπουμε τις εξαγωγές ανά περιφέρεια. Έκτη περιφέρεια σε σύνολο Ελλάδος η Ανατολική Μακεδονία Θράκη, μετά την Αττική, Πελοπόννησο, Κεντρική, Στερά και Θεσσαλία. Και θα δούμε λίγο και τη διάρθρωση των περιφερειών. Βλέπετε ότι σχεδόν το 50% των εξαγωγών είναι από την περιφέρεια Αττικής. Κρατήστε το αυτό, δεν σημαίνει ότι είναι απαραίτητα καλό. Θα δούμε λίγο στη συνέχεια μία περαιτέρω ανάλυση. Βλέπετε ότι το 50% είναι από την περιφέρεια Αττικής, 16% Πελοπόννησο, στην Ανατολική Μακεδονία Θράκη είναι στο 4,3%, εκεί πάνω αριστερά στο 10 παρά 10. Και εδώ έχουμε τη μεταβολή των εξαγωγών ανά περιφέρεια, που πάλι δεν είναι πολύ αντιπροσωπευτικό αυτό, γιατί μπορεί η Στερεά, η Κρήτη ή η Πελοπόννησος να έχουν μεγάλες ανόδους, αλλά μπορεί να ξεκινούν από χαμηλή βάση, ενώ αντίστοιχα η Κεντρική Μακεδονία, ας πούμε, έχει ξεκινήσει από πιο ψηλή βάση. Σε κάθε περίπτωση, στο μέσο είναι η Ελλάδα, από πάνω είναι τα θετικότερα πρόσημα σε σχέση με το μέσο ελληνικό και από κάτω τα χαμηλότερα πρόσημα. Ομοίως και αυτό η συνολική μεταβολή των εξαγωγών. Εδώ είναι λίγο ενδιαφέρον. Είναι ουσιαστικά σαν ο δείκτης επικάλυψης, είναι σαν βαθμός ανεξαρτησίας
Έχουμε αριθμητή εξαγωγές, παρονομαστή εισαγωγές, άρα κατά πόσο η κάθε περιφέρεια είναι αυτάρκης και έχει εμπορικό πλεόνασμα ή έλλειμμα. Λοιπόν, να κρατήσουμε λίγο το πίνακα. Αυτό είναι ο ίδιος σχεδόν με αυτό που είχαμε δει πριν. Απλά λίγο κάποιες επεξηγήσεις θα κάνω. Είχαμε πει και πριν ότι έχουμε τα 32 δις των εξαγωγών, που είναι το high score όλων των εποχών, και 21 δις τα 20,7 εμπορικό ισοζύγιο. Κρατήστε το λίγο αυτό το νούμερο, το 20,7 μείον, και δύο νούμερα ακόμα, το εξαγωγική επίδοση εξαγωγές προς ΑΕΠ, που είναι το 17,9%. Αυτός είναι εξαιρετικός δείκτης, σαν Ελλάδα μιλάω τώρα, πριν από την κρίση είμαστε σχεδόν στα μισά. Για να φτάσουμε από το 9 στο 18, ένας καλός στόχος είναι περίπου το 25. Συντέλεσε βέβαια και η μείωση του παρονομαστή που έπεσε το ΑΕΠ, αλλά σε κάθε περίπτωση ανέβηκε και ο αριθμητής. Όμως, είμαστε περίπου 18 με 20 μονάδες στο μέσο ευρωπαϊκό απόσταση. Δηλαδή, ο μέσο ευρωπαϊκός είναι κοντά στο 36 έως 38%. Κάθε 4 μονάδες αύξηση των εξαγωγών είναι ίσως με μία μονάδα αύξηση του ΑΕΠ. Άρα, αν ήμασταν στο μέσο ευρωπαϊκό, θα είχαμε περίπου 5 μονάδες ΑΕΠ παραπάνω, που 5 μονάδες ΑΕΠ παραπάνω σημαίνει κοντά στα 9 δις. Μπορεί να μην χρειαζόμασταν μνημόνια. Και αν βάλουμε, όπως συζητούσαμε και πριν, και το κόστος γραφειοκρατίας, που είναι άλλο τόσο παραπάνω, μπορεί να δανείζαμε και στο τέλος. Αυτό είναι σημαντικό. Και το τελευταίο το νούμερο, το δίκτυο επικάλυψης που λέμε, κατά πόσο είναι ανεξάρτητος, δεν είμαστε ανεξάρτητοι, είμαστε το 61%. Η Αττική, που είδαμε πριν, που είναι σχεδόν το 50% των εξαγωγών, κοιτάξτε τι εμπορικό έλλειμμα έχει, από τα 21 έχει το 20. Αυτό που λέμε το 19,9. Άρα, ουσιαστικά, η Αττική συνεισφέρει κατά 90% περίπου στο εμπορικό έλλειμμα της Ελλάδας. Έχει χαμηλή εξαγωγική επίδοση, το 14,8% που βλέπουμε εκεί. Και αυτό τραβάει και το μέσο όρο της Ελλάδας προς τα κάτω. Και έχει δείκτη εξαγωγές προς εισαγωγές στο 45%, πολύ χαμηλό. Αντίστροφο παράδειγμα είναι η Πελοπόννησος, που έχει δείκτη εξαγωγές προς εισαγωγές 87%. Είναι πάρα πολύ εξαγωγική. Το πλάσμα είναι 43%. Είναι ίσως το καλύτερο πλάσμα που υπάρχει στην Ελλάδα. Όμως δεν πρέπει να κοιτάμε τα νούμερα, πρέπει να δούμε και τι είναι κάτω τα νούμερα. Γιατί ουσιαστικά η Πελοπόννησος είναι όλα πετρελοειδή. Είναι τα περισσότερα από τον νομό Κορινθίας. Στις εξαγωγές αυτές τα 5,5 δις, τα 5,3 συμμετέχουν τα πετρελοειδή κατά 75%. Με χώρες προορισμού, που είδαμε πριν, ο Λίβανος ήταν σχετικά ψηλά, είναι και ο Λίβανος μέσα. Αν απομονώσουμε αυτό, είναι χαμηλά η Πελοπόννησος. Και αν δούμε τους τελευταίους κάτω νομούς, Μεσσηνία ή Λακωνία, εκεί έχεις για χώρες προορισμού την Ιταλία και με λάδι και με bulk λάδι μάλιστα. Είναι αυτά τα που λέμε το bulk λάδι που εξάγεται προς Ιταλία και μετά το ξαναπαίρνουν οι Ιταλοί και το επανανεπαπιούν. Ένα πολύ ωραίο παράδειγμα είναι η Θεσσαλία. Η Θεσσαλία έχει σχεδόν διπλές εξαγωγές από εισαγωγές. Έχει ένα απίστευτο θετικό εμπορικό ισοζύγιο, δείκτη επικάλυψη 175%, χαμηλή όμως εξαγωγική επίδοση, 13% σε σχέση με το 16,5% της Ελλάδος. Αυτό γιατί γίνεται. Η Θεσσαλία, άμα πάμε παρακάτω και το σκάψουμε λίγο, ο κυριότερος κλάδος είναι γαλακτοκομικά, γαλακτοκομικά, τυριά κτλ. Αλλά υπάρχουν και γαλακτοκομικά και προϊόντα αμέσου λήξου όπως είναι το γάλα που πρέπει να καταναλωθεί στην Ελλάδα. Γι' αυτό και έχει χαμηλή εξαγωγική επίδοση. Σε κάθε περίπτωση όμως μπορεί να βγάλεις και μια στρατηγική από τα νούμερα αυτά. Πάμε στην Κεντρική Μακεδονία. Είναι το υπόλοιπο σχεδόν του εμπορικού ελλείμματος που προέρχεται από την περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας. Αλλά με πάρα πολύ καλή εξαγωγική επίδοση, μεγαλύτερο το μεσόωρο της Ελλάδας, 17% και 77% δείκτη εξαγωγές προς εισαγωγές, όταν η Αττική είχε 41%. Εδώ η μεγαλύτερη κλάδη είναι τα τρόφιμα και είναι και λογικό και λόγω του αγροτικού πληθυσμού που υπάρχει στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και λόγω του κτηνοτροφικού. Πάμε τώρα εδώ, σε εμάς. Περίπου 900 εκατομμύρια ευρώ εξαγωγές,
Δεν παίζει μεγάλο ρόλο η ετήσια μεταβολή, αλλά με σχετικά χαμηλή εξαγωγική επίδοση, το 11%. Το βλέπουμε και σε διάγραμμα όπως τα προηγούμενα. Θετικό εμπορικό ισοζύγιο, πολύ σημαντικό αυτό. Και 150% εξαγωγές προς εισαγωγές, που σημαίνει ότι εξάγουμε 1,5 φορά παραπάνω από αυτά που εισάγουμε. Ποιοι είναι οι κυριότεροι κλάδοι? Κυριότεροι κλάδοι είναι τα μη μεταλλικά ορυκτά, σιμέντα, μάρμαρα, τα τρόφιμα, κλωστιφαντουργία φυσικά, χημικά και πολύ λίγο από, από τις υπόλοιπες κλάδους, ποτά κτλ. Βλέπουμε και διαχρονικά την εξέλιξη. Χώρες προορισμού: Κίνα, Γερμανία, Τουρκία, Βουλγαρία, Ιταλία. Λιγότερο την Αμερική. Και βλέπουμε τώρα και τη διάφορση αυτών των 800 εκατομμυρίων. Σχεδόν γεωγραφικά πηγαίνει η διάρθρωση. Η Δράμα είναι νούμερο 1, κοντά στα 300 εκατομμύρια. Η Καβάλα κοντά στα 200 μαζί με την Ξάνθη. Η Ροδόπη στα 110 και ο νομός εδώ έχει τη χαμηλότερη εξαγωγική επίδοση με 77 εκατομμύρια. Για το συγκεκριμένο νομό, η Περιφερειακή Ενότητα, όπως λέγεται τώρα, Εύρου, είναι ίσως ο μοναδικός από τους 5 που έχει και αρνητικό εμπορικό ισοζύγιο. Βέβαια, τα νούμερα είναι χαμηλά. Έτσι, τα 77 εκατομμύρια και τα 150 εκατομμύρια είναι σχετικά χαμηλά νούμερα, δηλαδή αλλάζουν εύκολα και βλέπετε και τις αλλαγές που γίνονται από χρονιά σε χρονιά. Δηλαδή, τώρα έχουμε στα διπλάσια, τώρα τα 35 που είχαμε 4 χρόνια πριν ή από τα 19 που είχαμε 5 χρόνια πριν, αλλά γενικά τα νούμερα αλλάζουν πολύ, επειδή είναι και χαμηλά. Πού πηγαίνουμε? Οι κλάδοι που εξάγουμε: τρόφιμα και γαλακτοκομικά, λόγω της μίας ή δύο εταιριών που υπάρχουν στην περιοχή, τα άλευρα, μηχανές και το ξύλο, ξυλία κτλ, λόγω πάλι μίας ή δύο συγκεκριμένων εταιριών που υπάρχουν στην περιοχή. Το μεγαλύτερο κομμάτι πάντως της περιοχής είναι από τα τρόφιμα και τα τρόφιμα το μεγαλύτερο κομμάτι τα γαλακτοκομικά. Εδώ υπάρχει ανάλυση αναλυτικά όλα αυτά τα 77 εκατομμύρια από ποιες κατηγορίες προέρχονται, γαλακτοκομικά, δημητριακά, μηχανές κτλ. Θα τα έχετε όλα αυτά, θα πάρετε όλη την παρουσίαση και μέσω του επιμελητηρίου θα σας σταλεί. Η διαχρονική πορεία των εξαγωγών σύμφωνα με τους κλάδους αυτούς, τις χώρες προορισμού, Γερμανία, Βουλγαρία, τη Ρυσία και άλλες τρίτες χώρες. Και να πούμε και δύο πράγματα για το ΣΕΒΕ. Σύνδεσμος εξαγωγέων από 1975 με 725 μέλη, περίπου 17,5 δις ο τζίρος των μελών και 10 δις οι εξαγωγές, δηλαδή άρα προσφεύγουμε περίπου το 1/3 των εξαγωγών, με 45.000 εργαζόμενους. Προφανώς, όπως και το επιμελητήριο, συμμετέχουμε ενεργά σε οτιδήποτε έχει να κάνει σχέση με την πολιτεία και προσπαθούμε να καταρτήσουμε κι εμείς μία εξαγωγική στρατηγική. Υπάρχει και το Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών, το ΙΕΣ, που δημοσιεύουμε αυτό το δίκτυο εξαγωγικών προσδοκιών, τον εξαμηνίο. Θα μιλήσω λίγο γι' αυτό, αν θέλετε. Αυτό είχε ξεκινήσει πριν από 4-5 χρόνια με μια συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και την DSN. Αυτό είναι παρόμοιο με το δίκτυο επιχειρηματικών προσδοκιών που δημοσιεύουν και ο ΙΟΒΕ βασικά στην Αθήνα. Πριν από την κρίση, μάλλον στο ξεκίνημα που κάναμε το δίκτυο αυτών, ο δίκτυος έβγαζε νούμερο 78, κάτω από 100. Είναι κακό, πάνω από 100 είναι καλό. Αυτή τη στιγμή είμαστε κοντά στο 130, σύμφωνα με το δίκτυο του πρώτου εξαμήνου του 2019, το οποίο είναι πολύ θετικό, δηλαδή αυτό αντικατοπτρίζεται και στην αύξηση των εξαγωγών, αλλά και στις προσδοκίες που υπάρχουν από εδώ και πέρα. Και μάλιστα οι προσδοκίες αυτές είναι και ποιοτικές προσδοκίες, γιατί προέρχονται και από αύξηση της ζήτησης, των παραγγελιών δηλαδή, και από αύξηση του πελατολογίου. Αυτό που είπαμε και πριν για τους σκοπούς του ΣΕΒΕ. Αυτό είναι ένα σημαντικό το οποίο το συζητήσαμε και με τον Πρόεδρο πριν.
για την ανέβρεση διαιτητικών συνεργατών, δηλαδή ότι μπορούμε σε κάποια χώρα που έχουμε σαν χώρα στόχο να πάμε εκεί πέρα πιο προετοιμασμένοι και ειδικότερα είτε ανά κλάδο είτε ανά χώρα να φτιάξουμε ένα report ή να βρούμε και κάποιους διαιτητικούς συνεργάτες ώστε να πάμε στη χώρα αυτή στοχευμένα. Κάνουμε στοιχεία εξωτερικού εμπορίου, δηλαδή υπάρχουν εταιρείες στυροκομικών που είναι μέλη μας, οι περισσότερες δηλαδή, οι οποίοι έχουν ζητήσει και παίρνουν κάποια στοιχεία τελείως custom για εκείνους. Και τι κοιτάνε? Κοιτάνε τις εξαγωγές της Ελλάδας σε ποσότητα και σε αξία. Άρα, αν οι εξαγωγές στη Γερμανία είναι τόσες χιλιάδες τόνοι, βλέπουν ότι αυτοί πουλάνε τόσες χιλιάδες τόνους, άρα βλέπουν το μερίδιο που έχουν σαν φέτα στη Γερμανία. Και αντίστοιχα κάνουν και τη διαίρεση αξία δια ποσότητα, μέση τιμή και τη συγκρίνουν με μέση τιμή που πουλάνε εκείνοι σε κάθε χώρα. Και τέτοια κάνουμε και για διάφορους κλάδους, οι έρευνες και οι μελέτες που είπαμε πριν, τα newsletter που κάνουμε και ένα export report που βγάζουμε κάθε μήνα, υπηρεσίες δικτύωσης μελών. Και ελπίζω να μην σας κούρασαν και να φανήκαμε χρήσιμοι για αυτά που ακούσατε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.